boy is fueled like fire. So start melting, ladies, cause the boy is hotter than hot. He's hot, hot, hot. Γεια σας φίλοι μου, Μιχάλης εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλη μία κριτική στο Enjoy the Movies. Σήμερα φίλοι μου θα μιλήσουμε για την ταινία Το Πέμπτο Στοιχείο ή αλλιώς The Fifth Element. Η κριτική της στο IMDb είναι στο 7,7, η διάρκεια της είναι στις 2 ώρες και 6 λεπτά και είναι σκηνοθεσία του Luke Benson. Πρωταγωνιστούν οι Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Mila Jovovich και Chris Tucker. Πάμε λοιπόν φίλοι μου σιγά σιγά να μιλήσουμε και για την υπόθεση της ταινίας. Κάθε 5.000 χρόνια ένα κακό επιστρέφει για να απειλήσει τον κόσμο. Η εξωγήινη, η Μοντουσίουαν, με τη βοήθεια μιας μυστικής αδερφότητας ιερέων, φιλούν 4 πέτρες και το πέμπτο στοιχείο, όπου το πέμπτο στοιχείο είναι το τέλειον. Και υπόσχονται να επιστρέψουν όταν το κακό μας απειλήσει ξανά. Και έτσι μας πηγαίνει στον 23ο αιώνα, όπου το κακό επιστρέφει με τη μορφή ενός διαστημικού σώματος που απειλεί τη γη, και έτσι ο βετεράνος Corbin Dallas, όπου το χαρακτήρα τον εσαρκώνει ο Bruce Willis, καλείται να προστατέψει τις πέτρες και το κλωνοποιημένο τέλειον, όπου το τέλειον το κάνει η Μίλα Γιόβοβιτς εν ονόματι Λίλου. Και όπως είπα, καλείται να προστατέψει τις πέτρες και το κλωνοποιημένο τέλειον από τον αδίστακτο μεγιστάνα Ζόρκο, που τον κάνει ο μεγάλος και τρανός Γκάρι Όλτμαν. Λοιπόν παιδιά, να σας πω και εγώ την άποψή μου όσο αφορά την συγκεκριμένη ταινία, αν και του 1997, τότε σαν πιτσιρικάς που ήμουν 10 χρονών, η συγκεκριμένη ταινία την έβαλα μέσα στην καρδιά μου, γιατί αν και κωμωδία επιστημονικής φαντασίας με έντονη περιπέτεια μέσα στην ταινία, δίχασε πάρα πολύ κοινό. Κάποιοι τη λάτρεψαν, κάποιοι τη μίσησαν. Εγώ τη θεωρώ ένα πολύ ωραίο έργο, ένα αριστούργημα βασικά για την εποχή του. Σκηνοθετική ματιά του Luke Benson θεωρώ ότι ήταν καταπληκτική, όπως και το σενάριο το οποίο το έγραψε ο ίδιος ήταν φοβερό. Μου άρεσε για την τότε εποχή κάτι το οποίο δεν το είχα ξαναδεί, με τόσο ζωηρά χρώματα, με τόσο έντονους χρωματισμούς και τόσο καταιγιστική περιπέτεια στο τόσο μακρινό μέλλον, στον 23ο αιώνα, που έβλεπα αυτά τα ψηλά τα κτίρια, όσο δεν έφτανε δηλαδή το μάτι, και τα επτάμενα αυτοκίνητα, όπου μέσα θα δείτε τέτοια σκηνικά, τα κουστούμια που σε κερδίζουν, και αυτό το απίστευτο μακιγιάζ το οποίο δίνουν αυτή την πολύ όμορφη ματιά στο μέλλον που είδαμε την τότε εποχή. Ναι, και αυτό το πράγμα με κέρδισε, ειδικά οι σκηνές καταδίωξης που βλέπουμε μέσα στην ταινία, όταν κυνηγάνε τον Bruce Willis η αστυνομία μέσα στην πόλη, το πόσο ωραία μας έδινε την καταδίωξη πάνω στον αέρα, και το πολύ καυστικό χιούμορ του Chris Tucker, που κάνει αυτό τον ομοφιλόφιλο ραδιοφωνικό παρουσιαστή, όπου εμπλέκεται μέσα στην ταινία μαζί με τον Bruce Willis, και οι δύο τους δίνουν φοβερό ρεσιτάλ όταν θα τους δείτε μαζί δίπλα-δίπλα, με τις ατάκες τις οποίες δίνουν. Όπως βέβαια μην ξεχνάμε βέβαια και τον Ian Holm, όπου κάνει τον ιερέα μέσα στην ταινία, και αυτός ένας πολύ φοβερός ηθοποιός, και η Μίλα Γιόβοβιτς. Ναι, θεωρώ παιδιά ότι σαν ταινία είχε ένα πολύ ωραίο χιούμορ, η περιπέτεια είναι καταιγιστική, γιατί έχει πάρα πολύ περιπέτεια, πολύ μπιστολίδι, και στο σπάει με το χιούμορ που δίνει μέσα. Αυτό ήταν κάτι πολύ ωραίο, σπάει η μονοτονία του πράγματος. Ο Bruce Willis είναι πολύ καλός σε αυτό το πράγμα, στο ότι να είναι καυστικός και να πετάει την ατάκα στην κατάλληλη στιγμή, αλλά βοήθησε πάρα πολύ και ο Chris Tucker πάνω σε αυτό. Μετά να πάρουμε τον Gary Oldman. Ο Gary Oldman είναι ένα φαινόμενο ηθοποιίας. Ο άνθρωπος έχει αλλάξει 1500 πρόσωπα, είναι ένας χαμελέοντας, είναι ένα φαινόμενο για την υποκριτική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον υπεραγαπώ σαν καλλιτέχνη. Ό,τι και να κάνει, το κάνει τέλεια. Ο ρόλος λοιπόν του κακού της υπόθεσης που τον κάνει λοιπόν ο Gary Oldman, που εσαρκώνει το Zorg, είναι απλά μοναδική ερμηνεία, και η μεταμόρφωσή του που θα δείτε μέσα είναι αγνώριστος. Η φωτογραφία από την άλλη ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη, με πολύ ωραίους χρωματισμούς όπως σας ξαναείπα. Με κέρδισε πάρα πολύ, όπως και το soundtrack με κέρδισε πάρα πολύ στην ταινία.
Μετά, παιδιά, το σενάριο, απ' την άλλη, το πώς μας το ξεκινάει από τον 20ο αιώνα και μετά μας το πηγαίνει στον 23ο αιώνα, όπου πηγαίνουν αυτοί οι ιερείς και βρίσκουν αυτόν τον ιερέα και του λένε θα ξανεπιστρέψουμε σε τόσες χιλιάδες χρόνια. Το πώς περνάει η γνώση στους προηγούμενους ιερείς και φτάνουμε λοιπόν στον Ιαχόλμο, ο οποίος παίζει ένα σημαντικό παράγοντα στον 23ο αιώνα που κάνει τον ιερέα, και το οποίο μας δείχνει τη δημιουργία εξ ολοκλήρου ενός ολόκληρου ανθρώπου, και μετά το πώς έρχεται φοβισμένη στον κόσμο που δεν ξέρει τίποτα, που μιλάει μια δική της αρχαία γλώσσα χιλιάδων ετών, και ξεκινάει η καταδίωξή της και ξαφνικά γνωρίζει τον Bruce Willis και μετά περιπλέκεται το πράγμα. Μ' άρεσε έτσι πολύ ωραία το πώς το έδινε ο Benson στην ταινία. Είναι μια ταινία η οποία δεν τη βάριασε πάρα πολύ εύκολα. Έχει πάρα πολύ όμορφα πράγματα που στα δείχνει, στα πηγαίνει τόσο όμορφα και γενικά ξεχνιέσαι με την ταινία. Δεν κοιτάς το ρόλο, κατά τη γνώμη μου, σε κερδίζει πάρα πολύ η ταινία. Θεωρώ, παιδιά, ότι αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη ταινία, δεν έχω να πω κάτι άλλο, πιστεύω ότι το κάλυψα. Όσοι λοιπόν, παιδιά, δεν την έχετε δει τη συγκεκριμένη ταινία, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα να κάτσετε να τη δείτε. Είναι μια ταινία που θα σας κερδίσει, περνάει, όπως ξαναείπα, πάρα πολύ ωραία η ώρα και είναι μια πολύ όμορφη ταινία. Όσο αφορά τώρα, επειδή έτυχε ένα περιστατικό το οποίο, παιδιά, η κάμερα μου χάλασε και από εδώ και πέρα τα περισσότερα βίντεο, μέχρι να βγάλω άκρη με την κάμερά μου, θα γίνονται με voiceovers, όπως κάνω σε αυτό το βίντεο, μέχρι να ξεκαθαρίσω να δω τι θα κάνω με κάποια κάμερα. Οπότε θέλω να το ξέρετε μέχρι να το λύσω το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, παιδιά, αυτά για την ταινία. Θα ετοιμάσω σύντομα και μία άλλη κριτική. Μην ξεχάσετε, παιδιά, να κάνετε like και subscribe και θα τα πούμε στην επόμενη κριτική. Every 5,000 years. Remove the shield. When the three planets are in eclipse, the black hole, like a door, is open. Evil comes, spreading terror and chaos. There's nothing that can stop this. There is only one thing. Perfect. The Mondachiwan have in their possession the only weapon to defeat evil. Four elements gathered around a fifth. Hello. Corbin, sweetheart. You got broken fingers, you can't punch my number? Hi, Mom. Welcome, Mom. Have a nice day. Major Dallas, you've been selected for a mission of the utmost importance. What mission? Save the world. Is that thing solid? Unbreakable. Good. Word of the stone. I don't know. And even if I did know, I wouldn't tell somebody like you. There's nowhere else to go. Hang on.